ακόμα ένα personality κοντά σας και βρισκόμαστε με έναν πολύ αγαπημένο φίλο που μας έχει συνδεθεί από τη Γερμανία. Βρισκόμαστε στο ράδιο Στριμόνικα. Καλωσορίσουμε λοιπόν όλους τους φίλους που μας ακούνε. Και κοντά μας είναι ο Μιχάλης ο Πατένταλης. Είναι ο πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας. Μια πολυεπίπεδη προσωπικότητα, ο οποίος σήμερα θα μας μιλήσει για το νέο του βιβλίο. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, Λένα μου, και καλησπέρα φυσικά στους φίλους ακροατές. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας σήμερα και στο ράδιο Στριμονικό, το οποίο κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, και χαίρομαι που συμμετέχω κι εγώ έτσι με τη δική μου παρουσία. Όταν μου έστειλες λίγο την περίληψη του βιβλίου, πραγματικά με άφησες με μία γεύση αγωνίας. Γιατί τελικά βλέπουμε να εξελίσσονται τρεις ανθρώπινες ιστορίες σε τρεις διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες, όπου τους ενώνει μία ώρα την κλωστή. Θέλεις να μας πεις καταρχάς λίγα πράγματα για την ιστορία και η ερώτηση του δημοσιογράφου τώρα, πώς γεννήθηκε η ιδέα, η σύλληψη αυτού του βιβλίου? Με δεύτερο μέρος, πώς ξεκίνησε. Καταρχήν, θέλω να πω ότι ζούμε σε μια εποχή εξανθρωπισμού, μάλλον ουσιαστικά απανθρωπισμού, όχι εξανθρωπισμού, απανθρωπισμού, σε μια εποχή που οι στιγμές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως είναι παράδειγμα η στιγμή που εμφανίστηκε ο ιός, ο κορονοϊός, ή αν θέλεις ξαφνικά ο πόλεμος που εμφανίστηκε στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν ήθελα να γράψω ένα βιβλίο που να δίνει, να προσεγγίζει αν θέλεις τη σημαντικότητα μιας στιγμής μόνο στη ζωή μας. Και το έναυσμα ήταν μια συνάντηση που είχα τυχαία όταν γυρνούσα από τη δουλειά. Είδα ένα νεαρό ο οποίος καθόταν σε ένα παγκάκι και έφτιανε κάποιες κινήσεις. Και μου φάνηκε παράξενο, γιατί νόμιζα ότι είχε πάθει, είχε κάποιο πρόβλημα, και τον πλησίασε τέλος πάντων και τον ρώτησε αν χρειάζεται βοήθεια, και μου λέει δυστυχώς δεν μπορείς να με βοηθήσεις, και εκεί μου είπε ότι έχει την ασθένεια του Huntington, Κορέα Huntington, ο χορός του Huntington δηλαδή, όπου είναι μια ασθένεια, νευροεκφυλιστική ασθένεια, η οποία ένα από τα χαρακτηριστικά της είναι οι κινήσεις των χεριών και των ποδιών, αλλά ακανόνιστες αν θέλεις κινήσεις. Ναι, να πούμε, να μιλήσουμε λίγο ψυχοθεραπευτικά. Πρόκειται για αθετοσικές κινήσεις, δηλαδή υπάρχει αταξία στον τρόπο που κινούνται τα χέρια. Ενώ το μυαλό δίνει, ας το πούμε, την εντολή, όχι, δεν θα κινήσεις τα χέρια, δεν υπακούει λοιπόν το ερέθισμα. Όταν το δέχεται ο οργανισμός, υπάρχει και σπαστικότητα, αλλά και υπάρχει και αυτό το χάος των κινήσεων. Έτσι, υπάρχει κινήση, η οποία είναι μια ασθένεια η οποία δεν θεραπεύεται αυτή τη στιγμή και οδηγεί στο θάνατο στην ουσία. Έτσι. Και αυτό, όταν είδα αυτόν τον νεαρό, τον συζήτησα μαζί του και έκανα μετά πολλές συναντήσεις μαζί του και μου είπε την ιστορία της ζωής του, αν θέλεις έτσι κάπως, και με άγγιξε τόσο πολύ η όλη αυτή η ιστορία και ο τρόπος με τον οποίο πάλευε ουσιαστικά αυτή την ασθένεια, που αποφάσισα λοιπόν να γράψω το βιβλίο «Ο χορός του Huntington». Όπως είπα, είναι μια ιστορία που προσεγγίζει τη σημαντικότητα που έχει λοιπόν μια στιγμή μόνο στη ζωή μας. Ο πρωταγωνιστής είναι ο Ρενέ Κομνίν, είναι ένας τέλεχος εμπορικού τμήματος, μια από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες στην Γαλλία, όπου έχει τα πάντα. Έχει ένα πολυτελές σπίτι, έχει στη Μονμάρτη μάλιστα, ζει μαζί με την γυναίκα του, είναι επιτυχημένος στην δουλειά του. Και ενώ όλα είναι πολύ καλά στη ζωή του, έτσι πιστεύει, ξαφνικά διαγνώστεται με την ασθένεια του Huntington. Και φυσικά αυτή η στιγμή ανατρέπει όλα τα δεδομένα στη ζωή του. Την ίδια στιγμή
υπάρχει η Ζανέτ Βιονέτ, η οποία είναι μια γνωστή χορεύτρια στο μπαλέτο της Γαλλίας, του Παρισιού. Ακριβώς. Δουλεύει μαζί με τον Ουρέγεφ, αλλά το όνειρό της είναι να βγει από το κλασικό μπαλέτο και να κάνει τη δική της performance, αν θέλεις έτσι. Το τρίτο πρόσωπο είναι ο Lars Werell, ο οποίος είναι ένας ποδηλάτης, ο οποίος ενώ μεν είναι καλός ποδηλάτης και συμμετέχει στο Tour de France, βγαίνει πάντοτε τελευταίος και έχει βάλει στόχο στη ζωή του να βγει πρώτος. Λοιπόν, όλα αυτά τα άτομα, τα τρία πρόσωπα αυτά, χωρίς να έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους, θα συναντηθούν τελικά μια τυχαία στιγμή, για μερικά δευτερόλεπτα τελικά, και η ζωή τους θα ενωθούν για πάντα με ένα παράδοξο τρόπο που εξελίσσεται όλη η ιστορία ουσιαστικά μέσα στο βιβλίο. Τώρα που θα συναντηθούμε συναδελφούς, θέλω να με βάλεις λίγο, πριν αγοράσω το βιβλίο, να με βάλεις λίγο, με έχεις αφήσει με μια γεύση αγωνίας, δηλαδή μόλις μου το είπες και λέω πώς συνδέονται τώρα αυτοί οι τρεις, ποια είναι η μαγική αόρατη συγγραφική κλωστή που συνδέει τρεις ανθρώπους. Σε αυτό σημείο να δώσουμε και χαιρετίσματα στον ποδηλάτη του κόσμου, ο οποίος κάνει και όλο το μοντάζ και όλη τη ραδιοφωνική τηλεσκηνοθεσία και υποστήριξη, το φίλο μας τον Γρηγόρη τον Βαριώτη. Ναι, να χαιρετήσουμε λοιπόν, ναι, και εγώ, γιατί είναι φίλος ο Γρηγόρης και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Βουλγαρία, όπου βρίσκεται συχνά. Ναι. Λοιπόν, πώς συνδέονται λοιπόν αυτά τα τρία πρόσωπα. Είναι, αν θέλεις, μέσα από τη μοναξιά που έχει κάθε άτομο, αυτά τα τρία πρόσωπα, οι τρεις πρωταγωνιστές, ανακαλύπτουν ο καθένας μόνος του ότι όλα όσα ενόησαν κακώς, όσα θεώρησαν πολύτιμα στη ζωή τους, τελικά ανατρέπονται από μία, αν θέλεις, στιγμή. Και εκεί μπαίνει το θέμα πώς αντιμετωπίζει τελικά ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά στη σημερινή μας εποχή. Πώς αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις καταστάσεις που, αν θέλεις, το πεπρωμένο ή η μοίρα μας έχει φυλάξει. Η κοινή μοίρα. Ας πούμε, βλέπουμε τώρα με τον κορονοϊό. Έτσι. Στην αρχή ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι. Ήταν μια κοινωνία στον πάγο, από τη μία στιγμή στην άλλη. Από την απόλυτη ζωή στην απόλυτη απαγόρευση της ζωής για την προστασία μας. Αλλά βλέπουμε τελικά 2 χρόνια μετά ότι είμαστε διαφορετικοί και απέναντι στην ασθένεια και απέναντι στον τρόπο που εκλαμβάνουμε και απολαμβάνουμε τα δευτερόλεπτα της ζωής. Έτσι, γι' αυτό λοιπόν, Ελένα μου, πιστεύω ότι πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε τα όνειρά μας. Μέχρι τώρα τα όνειρα που κάναμε και ο τρόπος με τον οποίο ζούμε είναι ένα, αν θέλεις, παιχνίδι που παρουσιάζονται και στην τηλεοράση, στις ελληνικές αλλά και στη Γερμανία, τα Σούρβιβ και τα λοιπά. Δηλαδή τα όνειρά μας είναι ψεύτικα, είναι φτιαγμένα πάνω σε υπερβολές, αν θέλεις, της ζωής μας. Ψάχνουμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο σπίτι, να έχει και πισίνα, να έχουμε ένα ωραίο αυτοκίνητο, να έχουμε μια πολύ ωραία δουλειά. Και τελικά μια στιγμή, μια ασθένεια, ένας πόλεμος, ένας ιός, καταστρέφει ουσιαστικά όλα αυτά τα όνειρα. Και τι ψάχνουμε, αν θέλετε, τώρα ξέρεις, μου έκανε μεγάλη εντύπωση πως τώρα τον καιρό του πολέμου στην Ουκρανία οι άνθρωποι δεν σκέφτονται πια τόσο πολύ το να κάνουν ένα υπέροχο σπίτι, αλλά αυτό που ψάχνουν στην καθημερινότητά τους, είναι εδώ στη Γερμανία τουλάχιστον, είναι να αγοράσουν αλεύρι για να μπορούν να φτιάξουν, σε περίπτωση που συνεχίζει ο πόλεμος και έρθει στην Ευρώπη, θα μπορούν να φτιάχνουν ψωμί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ενώ ζούμε σε μια υπερμεγεθυμένη, αν θέλεις έτσι, σε ένα υπερμεγεθυμένο όνειρο και σε μια ουτοπία, ξαφνικά η πραγματικότητα της ζωής μας οδηγεί τα όνειρά μας να είναι πολύ απλά και πολύ πιο, αν θέλεις, λιτά, αν θέλεις, και ανθρώπινα. Ίσως,
ίσως να είναι μια ευκαιρία να ξαναβρούμε τον ανθρωπισμό μας μέσα από αυτά τα τραγικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή. Αυτό γίνεται λοιπόν και στο βιβλίο. Αυτό κάνει και ο Ρενέ. Ωραία. Έτσι. Πέρα από τους χαρακτήρες που έχεις πλάσει, που εντάξει, πιστεύω ότι έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με τα μυθοπλαστικά χαρακτηριστικά, εσένα τον ίδιο, ως άνθρωπο, με το πέρας λοιπόν της συγγραφής του βιβλίου, τι άλλαξε μέσα σου, τι δάμασε μέσα σου? Γιατί κάθε βιβλίο είναι και μια διαδρομή. Κοίταξε, για μένα άλλαξε, αν θέλεις, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τη ζωή, η οποία θεωρώ δεν είναι κάτι το μελλοντικό, γιατί αυτό κάνουμε συνήθως όλοι οι περισσότεροι μας, ζούμε με το όνειρο του μέλλοντος και προσπαθώ να απολαύσω την καθημερινότητα, αν θέλεις, καθημερινά να συναντήσω τους φίλους μου, να μιλήσουμε για απλά πράγματα, να αγκαλιάσουμε ανθρώπους, έτσι, κάτι το οποίο μας έχει λείψει, να νιώσεις δηλαδή τη στιγμή και όχι να ζεις σε μια εθεροβάμουνα, έτσι, κατάσταση. Πάντοτε ζούμε με το όνειρο ότι μπορεί να πεθάνει ο διπλανός μας, αλλά εγώ δεν θα είμαι αυτός ο επόμενος, και όμως το μόνο σίγουρο στη ζωή μας είναι ο θάνατος, γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε και ζωή. Και εδώ φαίνεται, λέω, μέσα σε ένα σημείο του βιβλίου, ότι ακόμα και ένας απειροελάχιστος τριγμός στη ζωή μπορεί να είναι προάγγελος του θανάτου, και τότε η ύπαρξη γίνεται παρελθόν. Και τότε η ύπαρξη γίνεται παρελθόν. Ας μην ξεχνάμε φυσικά το ρόλο της τέχνης μέσα στη ζωή και το πώς, αν θέλεις, μαλθακώνει τον πόνο. Βλέπουμε τελικά ότι και μία ασθένεια, όσο κοντά βρεθεί κανείς, είτε είναι πρωταγωνιστής, είτε είναι ο θεατής, ότι αλλάζει και τα αισθητήρια της αντίληψης που έχουμε και το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Πάμε στα θετικά λοιπόν. Ποια ήταν τα πρώτα δείγματα φωνής και όχι γραφής από τους φίλους σου όταν τους διάβασες την ιστορία? Κοίταξε, μου είπανε καταρχήν ότι δεν είναι και κάποιο βιβλίο το οποίο το παίρνεις στην παραλία και διαβάζεις κάποιες ωραίες ερωτικές στιγμές και τα λοιπά και ξεκουράζεσαι έτσι. Είναι ένα βιβλίο το οποίο σε βάζει να κάνεις δεύτερες σκέψεις. Και αυτό ήταν που ήθελα ουσιαστικά να πετύχω. Ήθελα να πετύχω, να καταφέρω μάλλον ο αναγνώστης να προβληματιστεί. Να προβληματιστεί για τον ίδιο του τον εαυτό και για τον ίδιο του την ανθρώπινη ύπαρξη, αν θέλεις. Και πιστεύω από τους ανθρώπους που διαβάσανε τουλάχιστον το βιβλίο ότι ως ένα σημείο το κατάφερα. Αλλά αυτό βέβαια θα πρέπει να το πουν οι αναγνώστες, οπότε περιμένω με αγωνία να ακούσω και τη δική σου άποψη όταν το διαβάσεις και το ολοκληρώσεις το βιβλίο, να μου πεις πραγματικά πώς το ένιωσες εσύ. Εγώ μόνο από το λίγο αυτό που είχα την τύχη έτσι να διαβάσω, κατευθείαν το βίωσα σε εικόνες μέσα μου πάνω σε μια σκηνή. Θεωρώ ότι θα ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο θεατρικό, γιατί συνοδεύει πολλές τέχνες. Έχει το χορό μέσα, έχει τη μουσική μέσα, ξυπνάει μνήμες, συναισθήματα. Και αυτοί οι προβληματισμοί που είπες, θέλω να πάμε λίγο στον πόλεμο. Πέρα από το γεγονός ότι είσαι ένας άνθρωπος της τέχνης και εκφράζεσαι μέσα από το λόγο, είσαι και ένας οικογενειάρχης, ένας πατέρας. Όταν άκουσες λοιπόν τη λέξη πόλεμο σε μια επίσημη μορφή της, θέλω να μου πεις τις πρωτόλιες σκέψεις που έκανες σαν πατέρας απέναντι στο κομμάτι που λέγεται οικογένεια και μετά συγγραφική οικογένεια. Τώρα, ξέρεις τι, θα μπορούσα να πω διάφορα έξυπνα και ωραία πράγματα, αλλά αυτό που σκέφτηκα πραγματικά, θέλω να είμαι ειλικρινής, είναι ότι ευτυχώς έχω στην Ελλάδα κάποια χωράφια εκεί στο χωριό και ότι στην πιο δύσκολη περίπτωση θα πάρω την οικογένειά μου και θα πάω να γίνω αγρότης, να σπέρνω δηλαδή την ντομάτα μου, το αυτό, έτσι. Και θεώρησα ότι η περιοχή της Δράμος όπου κατάγομαι δεν είναι σόνη και καλά η περιοχή που θα μας πέσει μια ατομική βόμβα ή τέλος πάντων ένας πυρηνικός πόλεμος, και ότι, αλλά ξέρεις τι, το να καταστραφεί, να γίνει ένας πυρηνικός πόλεμος που απειλείται το
τέλος πάντων η λέξη πόλεμος μονάχα είναι ανατριχιαστικό, και μάλιστα όταν φτάνουμε στο να μιλάμε για πυρηνικό πόλεμο, εκεί πια τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Θα πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε στην κορυφή ενός προαναγγελθέντος χάος ουσιαστικά. Ναι, ενδυνάμει χάος. Πραγματικά, ενδυνάμει χάος. Αν γίνει πραγματικά ένας πόλεμος, ο οποίος θα... ήδη υπάρχει βέβαια αυτός ο πόλεμος, αλλά αν επεκταθεί αυτός ο πόλεμος, τότε θα γυρίσουμε πραγματικά σε πολύ δύσκολες εποχές και δεν ξέρω τότε αν η τέχνη ή αν θέλεις οι πνευματικοί άνθρωποι θα μπορούν να βοηθήσουν στο να αλλάξουν κάποια πράγματα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι τώρα. Τώρα πρέπει να σηκώσουμε το ανάστημά μας, να πούμε ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε εμείς τίποτα, ούτε με τους Ρώσους, ούτε με τους αδέλφια μας. Τους Ουκρανούς είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη, είναι όλοι τους Ευρωπαίοι, έτσι, και ότι θα πρέπει να λύνουμε τις όποιες διαφορές που μπορεί να έχουμε με διπλωματία και με πάντοτε γνώμονα, ως γνώμονα τον άνθρωπο, το σεβασμό στον άνθρωπο. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, τότε πιστεύω ότι θα μπούμε σε μαύρες εποχές. Και δεν είναι καιρός για μαύρες εποχές. Εν έτη 2022 δηλαδή είναι ασύλληπτα παράλογο το να υπάρχει πόλεμος. Γιατί τα όντα πλέον είναι λογικά. Βλέπουμε τα συμφέροντα είναι τεράστια, ότι υπολογίζουν τους ανθρώπους ως αναλώσιμα υλικά και όχι ως μονάδες που έχουν οικογένειες, όνειρα, πατρίδες και ξεριζώνουν αυτά τα κομμάτια. Και πάμε λίγο να επιστρέψουμε στο βιβλίο. Έχεις ενώσει αυτούς τους τρεις ανθρώπους. Σε πόσο καιρό έγραψες το βιβλίο? Ήτανε καθημερινή ενασχόληση? Δηλαδή, ένας συγγραφέας είχε ακούσει κάποτε ότι πρέπει να το βλέπει ως μία εργασία. 8 ώρες την ημέρα. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που γράφει με ρολόι ή γράφεις κατά το δοκούν, κατά την έμπνευση? Κοίταξε, 8 ώρες την ημέρα δεν μπορώ βέβαια να γράψω, διότι δουλεύω και στο νοσοκομείο. Αλλά πάντοτε σε καθημερινή βάση καθόμουν και πολλές φορές, ξέρεις, όταν γράφεις ένα βιβλίο μπορεί να κάθεσαι ώρες ολόκληρες χωρίς να γράψεις ούτε μία λέξη. Το θέμα είναι ότι πρέπει να καθίσεις παρόλα αυτά. Πρέπει να καθίσεις, να απομονωθείς και να σκεφτείς. Γιατί και η σκέψη πάνω στο βιβλίο που μπορεί να κάνεις και αν δεν τη γράψεις ακόμα είναι ένας τρόπος γραφής. Θα σου βγει την επόμενη μέρα. Οπότε αυτό έκανα και αυτό κάνω καθημερινά. Το βιβλίο γράφτηκε ουσιαστικά σε ένα χρόνο. Χρειάστηκε. Ήταν τον καιρό της πανδημίας που είχα ακόμα περισσότερο χρόνο και έτσι μπόρεσα να το τελειώσω μέσα σε ένα χρόνο. Δεν είναι βέβαια μεγάλο το μυθιστόρημα, είναι 240 σελίδες, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά πυκνογραμμένο, χωρίς να έχει, ξέρεις, αβάσταχτο δράμα μέσα ή υπερβολική λυρικότητα. Παρουσιάζει τους ήρωες, τους σύγχρονους ήρωες του 20ου, αν θέλεις, αιώνας, του 20ου αιώνα, με ορθολογικές αντιδράσεις, χωρίς εξάρσεις, αν θέλεις, υπερβολικές, αλλά μπαίνοντας βαθιά στην εσωτερικότητα των ανθρώπων αυτών, και νομίζω ότι εκεί είναι το ζουμί, η ουσία αυτού του βιβλίου, η εσωτερικότητα, η ανθρώπινη εσωτερικότητα, με την οποία προσπαθούν να διαχειριστούν βέβαια αυτά τα οποία θεωρούσαν δεδομένα. Ανατρέπεται το δεδομένο, δηλαδή, θεωρήσει ζωή. Το δεδομένο, ακριβώς. Τι κάνει λοιπόν ο Ρενέ, τι του μένει όταν ξέρει ότι θα πεθάνει? Τι κάνει? Και φτιάχνει ανατρεπτικά πράγματα για τον εαυτό του, παρατάει δηλαδή τη γυναίκα του, φεύγει από το σπίτι του και ουσιαστικά προσπαθεί να κάνει την ασθένειά του επάγγελμα, να γίνει χορευτής. Είναι τα βαθύτερα νοήματα που παίρνει ή μηνύματα που παίρνει ένας αναγνώστης, καθώς περιπλανέται ας πούμε σελίδες αυτού του βιβλίου. Ποια είναι, δώσ' μας έτσι τρία από τα καλύτερα, τα πιο ανθρώπινα που πιστεύεις ότι πραγματικά καταθέτεις ψυχή και ίσως και την προσωπική οπτική των τριών αυτών πρωταγωνιστών.
Ίσως θα έπρεπε να σου διαβάσω ένα κομμάτι εδώ. Θα ήθελα πάρα πολύ. Θα θέλαμε από τον Ρενέ, ο οποίος ψάχνοντας να βρει για την ασθένειά του, βρίσκει ότι υπάρχει μία σελίδα όπου κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάθει αυτή την ασθένεια γράφουν μέσα διάφορα μηνύματα ο ένας τον άλλον. Και γράφει λοιπόν και ο ίδιος. «Γεια σας, το όνομά μου είναι Ρενέ και πριν από λίγες ημέρες έμαθα πως έχω την νόσο του Χάντιγκτον. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου που δημιουργήσατε αυτή τη σελίδα μηνυμάτων στην οποία μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις άτομα που πάσχουν από τούτη την ασθένεια. Τα δικά μου συμπτώματα δεν είναι ακόμα τόσο εμφανή, κάτι που σημαίνει πως η νόσος βρίσκεται ακόμη στην αρχή. Όμως διαβάζοντας τα μηνύματα που στέλνετε, καταλαβαίνω ότι το μαρτύριό μου τώρα ξεκινά. Για πρώτη φορά νιώθω πως ο δρόμος που βαδίζω δεν ορίζεται από μένα, αλλά από το πεπρωμένο που διάλεξε η μοίρα μου. Ένας δρόμος μακρύς γεμάτος ερωτήματα που οδηγεί τελικά στην Άβυσσο. Είναι δύσκολο να απαρνηθεί κανείς τη ζωή που έχει επιλέξει. Όμως πλέον αντιλαμβάνομαι ότι η ζωή μου μέχρι τώρα ήταν προσκολλημένη στη δύναμη του χρήματος και της καριέρας. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι, θα προτιμούσα αντί για την καριέρα κάτι δημιουργικό. Θα άλλαζα την πολυτελή κατοικία με μια σπηλιά και την ασθένειά μου με τη ζωή μιας πεταλούδας. Εδώ και λίγες μέρες με κυριεύει μια ατέρμονη θλίψη, μια αίσθηση πανικού που απλώνεται στα χέρια μου σαν λυσαλέα αναμέτρηση και μου δεσμεύει το μέλλον. Μέσα από τις συνεχείς σπασμούς νιώθω ξαφνικά τον τρόμο της τρέλας να γλιστράει μέσα στο μυαλό μου. Υπάρχει άραγε μια ίστατη αντίσταση σε αυτή την άνεση μάχη. Να σου πω τι πήρα. Με μια φράση θα σου πω. Το έχω. Μόλις μας προσέφερες ηχητικά μία νεογέννητη κραυγή σιωπής. Έτσι. Πολύ ωραία η παροποίηση, κραυγή σιωπής. Έτσι. Πραγματικά. Πραγματικά. Και βλέπουμε ότι πόσο ο ίδιος όταν μιλάει ότι η ζωή του θα ήθελε να είναι έστω και η ζωή να είναι να κρατήσει έστω για λίγο την ομορφιά της, και ας ήταν και μια πεταλούδα, που ξέρουμε ότι οι πεταλούδες ζουν μια μέρα. Ουσιαστικά ναι. Ως πεταλούδες και μετά πεθαίνουν. Ναι. Άρα λοιπόν τα μηνύματα της ελευθερίας, τα μηνύματα τα ανθρώπινα, τα συναισθήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία στη ζωή μας και όχι η προσωρινότητα, αν θέλεις, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι προσωρινή η ζωή μας, αλλά όχι... Να δίνουμε τόση έμφαση στο πρόσχερο. Πρόσχερο ή να κάνουμε τα όνειρα και να έχουν διάρκεια. Τα όνειρά μας πλέον είναι πιο σύντομα, γιατί δεν ξέρουμε, είμαστε σε αυτή την αρχή του ενδυνάμει χάους. Επομένως βλέπουμε ότι η απλότητα είναι σημαντικό, ναι. Η απλότητα λοιπόν στην καθημερινότητά μας, ναι. Ξέρεις, να, αυτή είναι η απλότητα. Μου είπες ότι θα σε πάρω να μιλήσουμε, αλλά θέλω να σε βλέπω κιόλα. Ναι. Λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι αυτό, λοιπόν, έτσι. Αυτό είναι, αν θες, και το μήνυμα που περνάει και το βιβλίο. Ναι, αυτό. Να δεις έναν άνθρωπο και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε γεμίσει. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Βγάλαμε τη μάσκα, σιγά-σιγά, μπαίνουμε στο καλοκαίρι και τα λοιπά. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, αν εξακολουθείτε να φοράτε μάσκα, αλλά πώς νιώθεις από τη στιγμή που επίσημα βάζουμε τη μάσκα στο σιρτάρι σιγά σιγά? Κοίταξε, αυτή η μάσκα ήταν μια μάσκα εμφανής, την οποία τη βλέπαμε όλοι, τη φορούσαμε όλοι. Το θέμα είναι να βγάλουμε την προσωπική μας μάσκα και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Θεωρώ ότι η πανδημία έκανε πάρα πολύ μεγάλο κακό στον ψυχικό κόσμο, στον ψυχικό μας άνθρωπο κόσμο, στην ψυχή μας, και έχουμε φορέσει όλοι μάσκες, έχουμε πέσει στην κατάθλιψη, αν θέλεις. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αυτοκτονίες αυτόν τον καιρό έχουν φτάσει σε υπερβολικά υψηλό βαθμό. Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα είναι πάρα πολλοί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε να βγάλουμε τις προσωπικές μας μάσκες και να επαναπροσδιορίσουμε ποιοι είμαστε τελικά, ο καθένας μας. Να δούμε τους εαυτούς μας, να δούμε την ανθρώπινη πλευρά μας, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό και το ουσιαστικό.
αν θέλουμε να πάρουμε κάτι από αυτήν την λέλαπα της πανδημίας. Να φύγουμε σε ένα εντελώς διαφορετικό κομμάτι, αλλά σχετίζεται με τη μάσκα, και επειδή νομίζω ότι δεν είναι μόνο μία συζήτηση, παύλα συνέντευξη για το βιβλίο, θέλω, πιστεύω ότι ένας συγγραφέας οφείλει να έχει μία σφαιρική αντίληψη και πάνω στα κοινωνικά ζητήματα. Και πάντα ρωτάω, ειδικά τώρα τελευταία μου αρέσει πολύ, αυτό κομμάτι με τη μάσκα. Ας πούμε, είδαμε ότι πρόσφατα η Ιωάννα Παλιοσπύρου έβγαλε τη μάσκα και έδειξε το αληθινό της πρόσωπο. Θα ήθελα έτσι να μου πεις τις πρώτες σου σκέψεις όταν είδες αυτή την κοπέλα. Είναι η κοπέλα με το βιτριόλι. Ναι. Ποιες ήταν? Καταρχήν είναι ανατριχιαστικό αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είτε είναι η κοπέλα αυτή με το βιτριόλι, δηλαδή κάποιος, για να καταλάβεις την παράνοια, την ανθρώπινη παράνοια ουσιαστικά. Κάποιος πήγε λοιπόν και κατέστρεψε τη ζωή αυτής της γυναίκας. Κάποια άλλη σκότωσε τα παιδιά της. Κάποιος άλλος έπνιξε την γυναίκα του. Δηλαδή, ξέρεις τι, είναι σύγχρονοι ήρωες, θα μπορούσα να πω, μιας ήρωες, το λέω επίτηδες αυτό, έτσι, ναι, ήρωες, γιατί αυτή είναι η κοινωνία η οποία φτιάξα. Αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν για να βγούνε μάλλον στη τηλεόραση, μπορεί να φτάσουν σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις προκειμένου να έχουν έστω μια στιγμή στο κοινωνικό γίγνεσθε, αν θέλεις, της Ελλάδος, και φτάνουν σε αυτές τις παρανοϊκές πράξεις. Είναι λοιπόν, και θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να κάνω ένα βιβλίο όπου θα τους πάρω αυτούς τους σύγχρονους, αν θέλεις, ήρωες, σε αποσωπητικά βέβαια μέσα, έτσι, και να δω τι κρύβεται πίσω από αυτούς τους ανθρώπους. Τι πιστεύω ότι είναι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι απόκειμα, αν θέλεις, της ίδιας κοινωνίας. Είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Αυτή την κοινωνία φτιάξαμε. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας προβληματίσει πραγματικά. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Φαντάζομαι ότι συμβαίνει και αλλού. Απλά στην Ελλάδα παίρνει και τις διαστάσεις που το δίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά δείχνει ακριβώς και αυτό τον απανθρωπισμό που σου είπα και στην αρχή. Θέλω να πάμε στη δεύτερη προσωπικότητα λοιπόν του βιβλίου σου, τη χορεύτρια, η οποία είναι στην ουσία μια πρίμα μπαλαρίνα, όπως μου λες, στο μπαλέτο της Όπερας του Παρισιού, Ζανέτ Βιονέ. Τα ονόματα είναι και αυτά μυθοπλασία ή κάπως τα συνδύασες? Τα ονόματα είναι μυθοπλασία, αλλά η ιστορία, αν θέλεις, σε κάποια πράγματα υπάρχουν. Δηλαδή, η Βιονέ ήταν, όπως έχω γράψει και μέσα, η γιαγιά της ήταν μεγάλη μόδεστρος στην Γαλλία. Κάποια λοιπόν από αυτά τα ονόματα είναι φυσικά, είναι μυθοπλασίες, έτσι, αλλά υπάρχουν ιστορίες. Η ιστορία που εξελίσσεται μέσα πολλές φορές έχει κάποια αληθινή βάση. Όπως και ο Ρενέ, ο οποίος Ρενέ, πρέπει να πούμε, λέγεται Κομνίν και προέρχεται από τους Κομνινούς. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος όπου οι ρίζες του είναι από την Τραπεζούντα. Και όπως γνωρίζουμε, οι Κομνινοί φύγανε, ο τελευταίος Κομνινός έφυγε και πήγε στη Μάνη, και από τη Μάνη περάσανε στη Γαλλία. Περάσανε και στην Κορσική και στη Γαλλία. Και εκεί βέβαια υπάρχει ολόκληρη, αν θέλεις, γενιά, έτσι, Κομνινών, οι οποίοι έχουν ονομαστεί και Κομνίν, και ήταν πραγματικά, υπήρχε και ένας στρατιωτικός σύμβουλος, νομίζω, ή ένας διπλωμάτης, ο οποίος λεγόταν Κομνίν και είχε καταγωγή από εκεί. Άρα λοιπόν μπλέκεται η πραγματική ιστορία, έτσι, η αληθινότητα με τη μυθοπλασία. Έτσι, και εκεί υπάρχουν ιστορίες, δηλαδή όταν θυμάται ο Ρενέ την παιδική του ηλικία, θυμάται τον παππού
και τη γιαγιά που του λέγανε, που του λέγε πόσο παππούς, ο πατέρας του εξηγούσε πόσο παππούς ερωτεύτηκε μία την γυναίκα του, η οποία ήταν πόντια από τη Τραπεζούντα και ούτω καθεξής. Υπάρχουν δηλαδή έτσι και κάποια ιστορικά στοιχεία, αν θέλεις, μέσα στο βιβλίο, που σε μεταφέρουν έτσι λιγάκι λίγο μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος, έτσι. Έχει μια πολύ εγωιτευτική χρειά όλο αυτό, γιατί όταν βλέγεις, ας πούμε, το μύθο με την πραγματικότητα, είναι σαν να χορεύουν ταγκό. Επομένως, πάλι ο χώρος στο προσκήνιο. Πολύ ωραίο αυτό που είπες, έτσι ακριβώς είναι, είναι ένας χορός. Είναι ένα μυθιστόρημα, αν θέλεις, ο χορός του Χάντιγκτον, όπου τελικά ο αναγνώστης θα μπορέσει να αντιληφθεί πώς βιώνει και πώς καταλαβαίνει την καθημερινότητά του. Mm-hmm. Ιδιαίτερα τα δύσκολα αυτά χρόνια που περνάμε. Και ξέρεις κάτι, η τελευταία, αν θέλεις, αναμέτρηση είναι αυτή με το θάνατο που έχουμε όλοι. Έτσι. Είναι, αν θέλεις, και η τελευταία διαπίστωση που κάνουμε και ξαφνικά βλέπουμε ότι όλα αυτά που θεωρούσαμε πολύτιμα, μια επιτυχημένη δουλειά, αν θέλεις, ένας καλός είναι μυστικός, τελικά. Είναι τελικά πολύτιμο το δευτερόλεπτο. Είναι ζωή τελικά. Δεν είναι τίποτα μπροστά στη ζωή. Και ο σύγχρονος άνθρωπος έχει χάσει την αξία του ποιοτικού βίου. Πω πω τι είπες τώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα, αν θέλεις, που περνάει αυτό το βιβλίο. Άρα την επιστροφή στην ουσία, στην αλήθεια του καθενός, και να βάλουμε τελικά προτεραιότητα αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους και όχι πλούσιους ή επιτυχημένους. Όχι στην ποσότητα, αλλά στο ποιοτικό. Αυτό είναι. Όχι στην ποσότητα. Έχουμε μάθει να λειτουργούμε ποσότητα. Θέλουμε πολλά πράγματα. Ενώ η ποιότητα, το ποιοτικό βίο, είναι πολύ πολύ πιο αξιόλογο, θεωρώ, από την ποσότητα. Το να έχεις 10 σπίτια δεν σημαίνει τίποτα. Το να έχεις όμως 5 φίλους είναι πολύ πιο σημαντικό από τα 10 σπίτια, νομίζω. Έτσι. Ταξίδεμα, δηλαδή δεν κάθε φορά που μιλάμε μαζί τα απολαμβάνω, γιατί πραγματικά υπάρχει μέσα μας μία κρύπτη και με σένα νιώθω ότι σε αυτή την κρύπτη υπάρχει κι άλλο ένα κουτάκι που οδηγεί σε άλλη κρύπτη και μου δίνεις κι άλλες αθέατες πτυχές. Πιστεύω ότι έγινε και στο γεγονός ότι ως συστημικός ψυχαναλυτής, πέρα ότι ξέρεις να χειρίζεσαι άψογα τον Έλλην λόγο, αναγνωρίζεις και ίσως και μέσα από τις ιστορίες αυτές τις τρεις, ίσως και κάποια στοιχεία από την ερευνητική σου ματιά. Ναι, πιστεύω ότι με επηρεάζει αρκετά το δεύτερο μου επάγγελμα, αν θέλεις, που έχω, συστημική ψυχοθεραπεία. Διότι μπορώ να διεισδύω, αν θέλεις, στον ψυχισμό, τον ανθρώπινο ψυχισμό, τόσο το δικό μου όσο και των ανθρώπων. Οπότε αυτό μου δίνει την ευκαιρία να βλέπω στον καθρέφτη, αν θέλεις, έτσι, της ψυχής. Και αυτό βέβαια έχει τις δυσκολίες του. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή τα κρυμμένα νοήματα που μπορεί να υπάρχουν μέσα σε αυτό το βιβλίο θα πρέπει να καταναλώσει ο αναγνώστης, να πιει, αν θέλεις, μια γουλιά από τη θεά ουσία για να μπορέσει να αντιληφθεί κάποια πράγματα και ίσως να το ξαναδιαβάσει ώστε να τον αγγίξει, θεωρώ, πέρα από την ιστορία που κυλάει και έχει την αγωνία της. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει κάποιες παύσεις για να ρίξει μια ματιά στον ίδιο του τον εαυτό και να δει που βρίσκεται ο ίδιος. Λοιπόν, ερώτημα τώρα στο συγγραφέα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που οφείλει να έχει ένας συγγραφέας απέναντι στο έργο του, απέναντι σε όλο αυτό που καταθέτει? Είναι λοιπόν δύσκολο να μιλήσω για τα χαρακτηριστικά, λέω, των συγγραφέων. Του συγγραφέα, διότι ξέρεις τι, Λένα μου, κάθε συγγραφέας κουβαλάει το δικό του ψυχικό κόσμο, κουβαλάει, αν θες, τις δικές του εμπειρίες, τους δικούς του προβληματισμούς και
θεωρώ ότι το βασικότερο είναι να κάνει πραγματικά μια διείσδυση στον δικό του κόσμο, στον δικό του ψυχικό κόσμο. Αν αυτό λοιπόν που θέλει είναι να βγάλει μονάχα, λέω, τον ερωτισμό, θα γράψει ένα βιβλίο για τον έρωτα. Αν θέλει να περάσει κάποια άλλα μηνύματα, γιατί τον προβληματίζουν πράγματα που έχουν κοινωνικό, αν θέλεις, περιεχόμενο, ή αν θέλεις θέματα τα οποία αγγίζουν έτσι βαθιά νοήματα, τότε θα πρέπει να προσπαθήσει να διεισδύσει πραγματικά μέσα στη δική του, έτσι, στο δικό του ψυχικό κόσμο, αλλά και στον ψυχικό κόσμο αυτών των οποίων τον διαβάζουν, των ανθρώπων που διαβάζουν. Αν δεν το καταφέρεις αυτό, θα μείνεις μόνος τελικά. Mm-hmm. Έτσι. Και βέβαια δεν θεωρώ ότι ένα ποιοτικό βιβλίο είναι θέμα ποσότητας, όπως είπαμε και προηγουμένως. Δηλαδή το να σε διαβάσουν 500.000 άνθρωποι γιατί έγραψες μια πολύ ωραία ιστορία για το σεξ, δεν σημαίνει ότι έχεις και ποιότητα πάνω σε αυτό. Έτσι. Η ποιότητα πολλές φορές πληρώνεται, αλλά αυτό είναι απόφαση που θα πάρει ο καθένας, κάθε συγγραφέας για τον εαυτό του. Εγώ θεωρώ την ποιότητα λοιπόν πολύ σημαντική και προσπαθώ όσο μπορώ βέβαια να την εμπεδώσω μέσα από τα μυθιστορήματά μου. Σε κάποιον ο οποίος ξεκινάει τώρα το μεγάλο ταξίδι της συγγραφής για να βρει τη δική του συγγραφική υφάκη, τι θα συμβούλευες? Θα συμβούλευα αυτό που μου είπε κάποτε ο φίλος, ο συγγραφέας, ο Πέτρος ο Κυρίνης, ο οποίος μου είπε ότι υπήρχε ένας ποιητής κάτω, δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή, κάτω στην Ελλάδα, ο οποίος δεν μπορούσε να γράψει για ένα διάστημα και υπέφερε τόσο πολύ που πήρε μια πέτρα και άρχισε να σπάει τα δάχτυλά του με την πέτρα. Θέλω να πω ότι αν δεν καθίσεις, αν δεν υποφέρεις για αυτό που κάνεις, αν δεν ξεπεράσεις τα όρια σου, ναι, αν δεν ξεπεράσεις τα όρια σου, δεν μπορείς να γίνεις συγγραφέας. Μπορείς να γίνεις κάποιος ο οποίος γράφει βιβλία, αλλά όχι συγγραφέας. Τέλεια. Τι να πω, κάθε φορά πραγματικά σου λέω ανακαλύπτω και άλλα πράγματα και χαίρομαι, γιατί οι πολυδιάστατοι άνθρωποι, ακριβώς αυτό είναι το χάρισμά τους, είναι πλανήτες. Δηλαδή, σε προηγούμενη συζήτηση ήμασταν στον πλανήτη Γη, τώρα είμαστε στον πλανήτη Άρη. Έχουμε ξεφύγει από το γαλαξιακό μας συναισθηματικό κόσμο. Την ποιητική φλέβα την έχεις, είναι πάρα πολύ ωραίες οι παρομοιώσεις που κάνεις, είναι ποιητικές πραγματικά και είναι ωραίες. Ναι. Όντως έτσι, είναι ένα πλανητικό ταξίδι ίσως, ναι. Συμφωνώ. Θα ήθελες να κλείσεις με κάποιο απόσπασμα από το βιβλίο? Τυχαία, διάλεξε το σύμπαν σε ποια σελίδα θα μας πάει. Ναι, θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα λοιπόν. Τέλεια. Με τον Ρενέ, ο οποίος βγαίνει από το ιατρείο και όταν έχει μάθει ότι πια του είχε πει ο φίλος του, ο γιατρός, ο Εμίλ Σενέ, του είπε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και έτσι βγαίνει λοιπόν ο Ρενέ. Όταν ο Ρενέ βγήκε από το ιατρείο του Εμίλ Σενέ, ένωσε μια τανάλια να σφίγγει τα μηνύγκια του και υδρότα να σκεπάζει το μέτωπό του. Καταβεβλημένος ακόμη από το σοκ των ιατρικών αποτελεσμάτων, δεν πήρε το αυτοκίνητο αλλά άρχισε να περιφέρεται στους δρόμους του Παρισιού χωρίς προορισμό. Ο ήλιος μόλις είχε αρχίσει να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα, ενώ ένα ελαφρύ αεράκι έστειλε μηνύματα στους διαβάτες πως η άνοιξη είχε έρθει. Χαμένος στις θλιβερές του σκέψεις, δεν κατάλαβε πότε έφτασε έξω από το καφέ De La Pex που βρισκόταν στο Boulevard de Capucine, κοντά στην όπερα του Παρισιού. Αποφάσισε να μπει μέσα και να πιει ένα καφέ. Ήταν από τα πιο παλιά καφέ της πόλης, αφού άνοιξε το 1872, όταν ολοκληρώθηκε και η όπερα του Παρισιού. Διαμορφωμένο σε στυλ Belle Époque, είχε διακοσμηθεί από τον Σαλ Γκαρνιέ, τον αρχιτέκτονα της όπερας. Εδώ έπιναν το καφέ τους διάσημοι συγγραφείς όπως ο Εμίλ Ζολά, ο Πολ Βαλερί, αλλά και ο Όσκαρ Ουάιλ, ο Χένρι Τζέιμς και ο Τόμας Γουλφ.
Λένε ότι ο πρώτος ιδιοκτήτης του Café de la Paix το άνοιξε σε αυτό το σημείο όταν έμαθε πως εδώ έξω στο πεζοδρόμιο έπαινε το καφέ του ο Μπαλζάκ την εποχή που συνέθεσε την ανθρώπινη κομμωδία. Ο μύθος αναφέρει πως ο Μπαλζάκ ήταν εθισμένος στην καφεΐνη αφού έπινε γύρω στα 30 φλιτζάνια καφέ καθημερινά και έγραφε όλη τη νύχτα ασταμάτητα καπνίζοντας ατέλειωτα πακέτα τσιγάρα. Στο τέλος πέθανε στα 51 του από δηλητηρίαση καφεΐνης, παθαίνοντας ανακοπή καρδιάς. Ο Ρενέ παρήγγειλε ένα διπλό καπουτσίνο και στη συνέχεια ρίξε μια ματιά γύρω του. Οι λιγοστοί θαμώνες που βρίσκονταν αυτή την ώρα στο Café de la Paix, στην πλειονότητά τους μισήλικες και συνταξιούχοι, έτρωγαν ομελέτα και έπιναν τον καφέ τους διαβάζοντας εφημερίδα. Όταν τον καρσόν έφερε τον καφέ, ο Ρενέ ήπια μια μεγάλη γουλιά και στη συνέχεια επιδόθηκε στην αναζήτηση μιας ελπίδας που θα του έδινε μια κάποια προοπτική. Καταρχάς δεν ήταν σίγουρο πως έπασχε από αυτή την νόσο. Έπρεπε να κάνει και άλλες εξετάσεις που θα επιβεβαίωναν τις πρώτες. Αυτό σήμαινε ότι υπήρχε μια πιθανότητα η πρώτη διάγνωση να αποδεικνύονταν λαθασμένη. Έπειτα τα συμπτώματα της γιαγιάς Λουίζας μπορεί να έμοιαζαν με αυτά της νόσου, αλλά δεν διέθετε ατράνταχτα στοιχεία πως επρόκειται για τη χωρία του Χάντικ. Ίσως ο πατέρας του να υπερέβαλε με τη φαντασία του και να του εξιστορούσε περιπέτειες της οικογένειας που δεν είχαν συμβεί ποτέ ή τα πράγματα δεν είχαν γίνει έτσι όπως τα θυμόταν ο ίδιος. Όμως ακόμα και αν η αρχική διάγνωση που είχε κάνει ο Εμίλ ήταν σωστή, φανταζόταν πως κάποιο φάρμακο θα βοηθούσε να νικήσει αυτή την νόσο. Και αν όχι να την νικήσει, τουλάχιστον να σταματήσει την εξέλιξή της. Με τούτες τις σκέψεις ο Ρενέ κατάφερε προσωρινά να καταλαγιάσει το φόβο που είχε απλωθεί σε όλο το σώμα. Βλέπουμε ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία τελικά. Λοιπόν, εσύ το διάβαζες και εγώ το έβλεπα. Αυτό το βιβλίο εύχομαι ολόψυχα να γίνει ταινία. Αυτό το βιβλίο είναι ταινία, δεν είναι βιβλίο. Υπάρχει μια φωτογραφική, ένας φωτογραφικός τρόπος γραψίματος, συμφωνώ. Και ναι, πραγματικά είναι σημαντικό το ότι εντοπίζεις και χαίρομαι. Και να κλείσουμε με ένα μότο ζωής. Ποιο είναι το μότο της ζωής, το σύνθημα της ζωής, το απόφθεγμα το οποίο είναι φάρος φωτεινός και το ακολουθείς. Να κλείσουμε με αυτό. Ωραία ερώτηση, δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω, φάρος για τη ζωή είναι η ίδια η ζωή, νομίζω, και η σημαντικότητα της ζωής είναι η ασημαντότητα της ύπαρξής μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Κρατάμε λοιπόν την ασημαντότητα της ύπαρξής μας για να ημνήσουμε τη ζωή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη Πατένταλη. Σε ευχαριστώ και εγώ, Λένα μου. Να είσαι καλά. Και ευχόμαστε πραγματικά ο χορός του Χάντικτον να κάνει πολλές καρδιές να χορέψουν. Σε ευχαριστώ.